Ο υποψήφιος Ευρωβουλευτής με την Δημιουργία ξανά, ο κύριος Νίκος Σακάς. Κύριε Σακά, καλό μεσημέρι από Ηράκλειο, καλό μεσημέρι από Κρήτη. Καλό μεσημέρι, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ευτυχισμό στην Κρήτη. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος αποφάσισε να βάλει υποψηφιότητα στις ευρωεκλογές με τη Δημιουργία ξανά και θέλω να μου πείτε ποιος είναι ο βασικός λόγος που σας ώθησε να πάρετε αυτή την απόφαση. Κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι μια σειρά από λόγους, αλλά αν προσπαθήσω να απομονώσω το βασικότερο, θα έλεγα είναι αφενός μεν η εκτίμησή μου ότι στην Ευρώπη διαδραματίζονται πολύ σημαντικές εξελίξεις που αφορούν άμεσα τη χώρα μας, ενδεχόμενα δεν επηρεάζουν την καθημερινότητα, αλλά θα επηρεάσουν το πώς θα κινηθεί η ζωή στη χώρα τα επόμενα χρόνια. Επιπλέον αυτού διαπιστώνω ότι υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος αυτή τη στιγμή για το ευρωπαϊκό project. Υπάρχει ένα φούντομα του λαϊκισμού, ο οποίος είτε από εθνικιστικές, είτε από αριστερίστικες, είτε από γελίες καταβολές, όπως την περίπτωση του Κρύλου στην Ιταλία. Υπάρχει λοιπόν μια ενορχιστρωμένη προσπάθεια υπονόμευσης του project, το οποίο το θεωρώ κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο και απέναντι στο οποίο θέλω να συμβάλλω στην περιθωριοποίηση και την κατανίκησή του. Σίγουρα το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπουμε στην Ευρώπη να παίρνουν βήμα ακραίες φωνές. Δεν ξέρω κατά πόσο σας δημιουργεί προβληματισμό η κατάσταση και το σκηνικό το οποίο έχει διαμορφωθεί και με ποιο τρόπο η Ευρώπη θα συμβάλλει μέσα από την πολιτική βέβαια που θα ασκηθεί στην εξάλληψη αυτών των φαινομένων. Κοιτάξτε, οι ακραίες φωνές όπως το λέτε είναι εκεί. Το θέμα όμως δεν είναι να διαπιστώσει κανείς ότι υπάρχουν ακραίες φωνές και φούντομα του λαϊκισμού, αλλά νομίζω να διαπιστώσει ότι υπάρχουν κάποια πραγματικά προβλήματα. Μπορεί οι λύσεις που προτείνει ο λαϊκισμός να είναι ανόητες. Τα προβλήματα όμως πάνω στα οποία ακουμπάει είναι πραγματικά. Να σας αναφέρω δύο τέτοια προβλήματα. Πρώτο θέμα, το θέμα του μεταναστευτικού. Το μεταναστευτικό έχει εξοργήσει ένα μεγάλο κομμάτι του ευρωπαϊκού πληθυσμού, ο οποίος νιώθει μια απειλή ταυτότητας, νιώθει να αλλάζει το περιβάλλον στο οποίο έχει συνηθίσει να ζει και να δημιουργεί. Αυτό δημιουργεί μια εύλογη αγανάκτηση, το οποίο η πολιτική ορθότητα στην Ευρώπη πολλές φορές το ερμηνεύει ως ρατσισμό και φούντομα της ακροδεξιάς. Δεν είναι έτσι. Ο εθνικισμός στην Ευρώπη έχει τελειώσει και το μεγάλο επίτευγμα της Ευρώπης είναι ότι ακριβώς έβαλε την ταφόπλαγα του εθνικισμού και όλων των ολοκληρωτισμών ναζιστικού και κομμουνιστικού που ακολούθησαν μετά. Και μπήκαμε σε μια φάση που ζούμε με δημοκρατία, με ελευθερία, με ανάπτυξη, με κοινωνικό κράτος και ξαφνικά παρατηρούμε μια εισβολή στον ευρωπαϊκό χώρο ανθρώπων οι οποίοι δεν προέρχονται απαραίτητα από εμπόλεμες ζώνες. Είμαι ο τελευταίος άνθρωπος στον πλανήτη που θα είχα πρόβλημα με την έννοια του ασύλου. Η έννοια του ασύλου έχει βαθιά ευρωπαϊκές ρίζες, έχει βαθιά αρχαιοελληνικές ρίζες. Σέβομαι απόλυτα τον άνθρωπο που του καίνε το σπίτι και σου χτυπάει την πόρτα. Πρέπει να την ανοίξεις με κάθε τρόπο. Δεν πρόκειται όμως για αυτό. Εδώ πρόκειται για οικονομικούς μετανάστες από όλο τον πλανήτη, οι οποίοι έχουν την Ισλαμική ιδεολογία τις περισσότερες φορές στο μυαλό τους. Η οποία ιδεολογία δεν είναι ένα θρησκευτικό πλαίσιο. Είναι ένα πολιτικονομικό κοινωνικό, το οποίο θέλουν να σου επιβάλλουν. Αυτό λοιπόν για πολλοί κόσμο συνιστά απειλή. Και αυτός ο κόσμος, εάν δεν έχει την ικανότητα και τη μόρφωση να το αντιμετωπίσει με έναν όριμο τρόπο, πολλές φορές στρέφεται στη Χρυσή Αυγή και περιμένει στις σιδηροβροχές τώρα των κάθε ανόητων της Χρυσής Αυγής να βρει τη λύση. Αλλά δεν πρέπει να δούμε μόνο, πρέπει να δούμε την αιτία του θέματος. Η αιτία του θέματος είναι πραγματική. Μπορεί ο τρόπος που πολλοί κόσμος αντιδρά σε αυτό το θέμα να είναι ανώριμος, αλλά η αιτία του προβλήματος είναι πραγματική και αυτή πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και όταν αυτή αντιμετωπιστεί, η Χρυσή Αυγή και η κάθε Χρυσή Αυγή θα εξαχνωθεί μέσα σε δευτερόλεπτα. Θέμα δεύτερον. Ναι. Υπάρχει ένα θέμα ελίτ στην Ευρώπη. Πάρα πολλοί κόσμος νιώθει αποστασιοποιημένος. Πριν από 20 χρόνια ψήφισε το 65%, τώρα ψηφίζει το 45%. Γιατί συμβαίνει αυτό? Σας ρωτάω, κύριε Παναγιωτόπουλε, ξέρετε τι έκαναν οι ευρωβουλευτές μας στην Ευρώπη? Τους ρωτάς και σου λένε κάναμε επερωτήσεις. Όχι, βρε καημένε, δεν με ενδιαφέρει αν έκανες επερωτήσεις. Αν πήρες καμιά πρωτοβουλία, με ενδιαφέρει. Έκανες κάτι, σου κάνανε επερωτήσεις. Αυτό είναι το θέμα. Η πρώτη είναι πρωτοβουλία. Για να μας φέρουν τα δάνεια πίσω. Τα δάνεια τα κατοχικά. Το άλλο μεγάλο παραμύθι. Κύριε Σακά, η πρώτη πρωτοβουλία που θα πάρει ο Νίκος Σακάς σε περίπτωση που εκλεγεί ευρωβουλευτής, η πρώτη του ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει ως επίκεντρο τι? Κοιτάξτε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει κανείς να έχει παρεμβάσεις πρώτον ως πολίτης και δεύτερον τεχνικές.
Δεν μπορεί να είναι κάθε άσχετο τώρα να πηγαίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόνο και μόνο επειδή αποθητεύουν οι κομματικοί σωλήνες εκεί πέρα για να πάρει σύνταξη το κάθε κουρασμένο παλικάρι. Λοιπόν, ως τεχνικός, εγώ έχω σπουδές και δραστηριότητα στα θέματα του περιβάλλοντος και της ενέργειας. Έχω σκοπό να αναλάβω δύο πολύ συγκεκριμένες ενέργειες. Η μία αφορά την κλιματική αλλαγή, η άλλη αφορά το θέμα της έρευνας στην Ευρώπη. Το θέμα της έρευνας στην Ευρώπη, κύριε Παναγιωτόπουλο, είναι εξαιρετικά σοβαρό. Διότι στο θέμα της έρευνας στην Ευρώπη κρίνεται η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Η Ασία, η Κίνα καλπάζουν στα θέματα αυτά. Εάν η Ευρώπη δεν μπορέσει να δει το θέμα της ανταγωνιστικότητά της, εάν δεν μπορέσει να βρει το βήμα της και να σταματήσει να χάνει έδαφος απέναντι στην Αμερική και στην Ασία, πολύ σύντομα αυτό που ζούμε ως κοινωνικό κράτος και είμαστε περήφανοι θα απειληθεί. Πολύ σύντομα μερίδιο της αγοράς μας θα κατακτηθεί από αυτές τις χώρες. Έτσι, άρα λοιπόν το θέμα της έρευνας, για το οποίο έχω μια ιδιαίτερη εμπειρία, γιατί ασχολούμαι με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πολλά χρόνια και το ξέρω καλά από τα μέσα και γράφω και κάποιο βιβλίο από την εποχή για κάποιο γαλλικό εκδοτικό οίκο. Αυτά λοιπόν είναι τα δύο τεχνικά θέματα στα οποία έχω σκοπό να πάρω παρεμβάσεις. Ως πολίτης τώρα, ως πολίτης, υπάρχουν ανάγκες κάποιων θεσμικών παρεμβάσεων. Σας ξαναείπα και πριν, δεν μπορεί. Πρέπει να ξαναχαραχθεί η γραμμή μεταξύ αξιοκρατίας και δημοκρατίας. Δεν μπορεί ο κάθε άσχετος να βρίσκεται στο Ευρωκοινοβούλιο επειδή είναι τηλεπερσόνα. Πρέπει να υπάρξει ένας ευρωπαϊκός διαγωνισμός που να γίνει μια προεπιλογή ανθρώπων οι οποίοι έχουν μια άποψη, έχουν μια γνώση για τα ευρωπαϊκά θέματα και μπορεί να συμβάλλουν στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Και μόνο από αυτούς που περνάνε αυτή την άσκηση θα επιλέγονται με δημοκρατικό τρόπο οι άνθρωποι που θα πάνε στην Ευρωβουλή. Περηφανευόμαστε ότι είμαστε απόγονοι των αρχαίων και του Περικλή. Ο Περικλής όμως στον επιτάφιο χαράζει με εκπληκτική σαφήνεια τα όρια δημοκρατίας και αξιοκρατίας. Τον Παρθενώνα τον έφτιαξε ο Φιδίας, δεν τον έφτιαξε η δημοκρατική ψήφος. Με καταλαβαίνετε. Μάλιστα, κύριε Σακά. Πρέπει λοιπόν αυτά τα όρια να τα ξαναβρούμε. Και για να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι, κύριε Σακά. Ναι. Το πιο συγκεκριμένο είναι, σας είπα, έχουμε ευρωβουλευτές οι οποίοι δεν κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό. Κανένας δεν ξέρει τι ακριβώς κάνουν. Ξέρετε εσείς τι έκανε κάποιος από όλους αυτούς, εκτός από υπερωτήσεις, τάχα μου. Δεν ξέρετε, πείτε μου κάτι που έκανε κάποιος. Εντάξει, δεν ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση τώρα. Αυτό αφορά όλους τους Ευρωπαίους. Εγώ προσωπικά ξέρω τι έκαναν οι Ευρωβουλευτές, καθώς κατέγραφα το ρεπορτάζ. Οι πολίτες τώρα και οι ψηφοφόροι θα αποφασίσουν βέβαια αν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Έτσι, δεν πιστεύω, συμφωνείτε σε αυτό. Η επόμενη περίοδος. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Μπορεί να κάνουν, να ξέρετε εσείς που είστε ειδικός και το ψάχνετε, αλλά η κοινωνία ευρύτερα δεν έχει καμία γνώση του τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Εντάξει, σεβόμαστε τις εκλεγμένες. Κύριε Σακά, καλοπληρωμένες διακοπές. Σεβόμαστε τις εκλεγμένες κυβερνήσεις. Δεν είναι μόνο η ηθική διάσταση. Είναι εμένα κυρίως με απασχολεί ότι αποστασιοποιείται ο Ευρωπαίος πολίτης. Αρχίζει να μιλάει για ελίτ, αρχίζει να μιλάει για προνομιούχους που κάθονται και δεν κάνουν τίποτα. Και τονώνεται το αντιευρωπαϊκό κλίμα μέσα από αυτή τη διαδικασία. Κύριε Σακά, η επόμενη περίοδος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι μια πιο εύκολη περίοδος για έναν Έλληνα ευρωβουλευτή, καθώς υπάρχει το αφήγημα της κυβέρνησης από τη μία, βέβαια, που λέει ότι έχουμε εξέλθει από την οικονομική κατά κάποιο τρόπο επιτροπία. Οπότε δεν θα βρίσκονται στο προσκήνιο με αρνητικό πρόσημο οι Έλληνες ευρωβουλευτές στο επόμενο διάστημα. Δεν θα περάσουν δηλαδή αυτά που πέρασαν το 2014, το 2015, το 2016. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη? Κοιτάξτε, αυτή την άποψη συμφωνώ, αλλά πρέπει να την κατακτήσουμε. Δεν τη θεωρώ δεδομένη. Δηλαδή, το να περάσεις από την κατάσταση του καημένου με το χέρι τεταμένο που να ζητάει λαιμοσύνη και να πουλάει και καμιά τζάμπα μαγιά σε μια κατάσταση πραγματικής αξιοπρέπειας, όπου από πίσω σου έχεις μια πραγματική οικονομία, μια πραγματική δυνατή κοινωνία που επηρεάζεται καθ' όλες τις εξελίξεις και μιλάς με άλλο τρόπο τότε και σε εισπράττουν με άλλο τρόπο, υπάρχει απόσταση μεγάλη. Και πρέπει να σοβαρέψει η χώρα για να μπορέσουμε να σοβαρέψουμε και στην Ευρώπη και να μας αντιμετωπίζουν ως σοβαρούς. Γιατί τώρα δεν μας αντιμετωπίζουν. Δεν σας κρύβω, εγώ πολλές φορές είμαι στην Ευρώπη και δηλώνω Κύπριος. Γιατί εισπράττω κάποια βλέμματα συμπόνιας και συμπάθειας και δεν τα καημένα τα παιδιά και δεν τα αντέχω πια. Καταλάβατε. Πρέπει λοιπόν από την χώρα να ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια για να φτάσει εκεί που λέτε.